σου φαίνεται. Και όλο αυτό θα γίνει μαντρί. Για να ραντούλες. Πολύ ωραία. Δεν πλησιάζει καμία. Γεια σας. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Τι κάνετε, ε? Hi. Έχουμε λίγο το νου μας γιατί η ζούγκλα είναι δραστήρια απόψε. Γεια σας. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, όπως μεγάλη κινητικότητα υπάρχει και στο παιχνίδι. Καλώς ήρθανε και οι πράσινοι σε άλλη μια διαδικασία αποχώρησης. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πώς τους βλέπεις? Πολύ καλά. Έκαψες τα μαλλιά σου, Νίκο. Φαίνονται κομμένα. Όχι. Η γλίτσα. Όχι, τα ξέβαψα. Τα έκανε μπούκλες. Ήτανε πράσινα και ήρθανε στο φυσικό τους. Νίκο, ξέρω το διά. Ετοιμάζει με τα πράσινα. Όλοι καλά και το σκυλί καλά. Όλοι καλά. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε άλλη μια δοκιμασία αποχώρησης. Απόψε κάποιος ή κάποια θα αποχωρήσει από το I'm Celebrity. Get me out of here και φυσικά όλη αυτή η διαδικασία θα γίνει σε δύο σκέλη. Θυμάστε πολύ καλά ότι τον πρώτο λόγο έχει ο αρχηγός του καλού καμπ, δηλαδή ο Γιώργος Χειμωνέτος. Ο Γιώργος άρα εξασφαλίζει αυτόματα την παραμονή του στο παιχνίδι από τη στιγμή που οι κίτρινοι κέρδισαν το καλό καμπ και αυτός θα υποδείξει τον πρώτο παίκτη, την πρώτη παίκτρια που θα προστατεύσει. Και στη συνέχεια με την τεχνική του ντόμινο θα φτάσουμε στους τρεις τελευταίους παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να παλέψουν για την παραμονή τους. Σωστά. Πριν φτάσουμε όμως στα πολύ σημαντικά που θα παιχτούν εδώ στις τρεις κατασκευές, να ξεκινήσουμε με την πρώτη επιλογή. Γιώργο, μπορείς να περάσεις εδώ δίπλα μας. Και περιμένουμε με ανοιχτά αυτιά να μας πεις το πρώτο όνομα παίκτη ή παίκτριας και να μας αιτιολογήσεις και την απόφαση σου. Κοίτα, οι επιλογές είναι πολλές. Είναι πολλοί φίλοι και παρέες εδώ που έχουν δημιουργηθεί από τόσο καιρό που είμαστε εδώ στο camp. Επειδή το σύμπαν συνωμοτεί, αυτό το σύμπαν που ζητάς κι εσύ, θεωρώ ότι θα πρέπει να σώσω έναν άνθρωπο που και με στήριξε και με βοήθησε, αρχικά τουλάχιστον, και νομίζω ότι μέσω του σύμπαντος θα έρθουν και θα εξαρμονιστούν όλα τα υπόλοιπα που γίναν την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε θα δώσω το λόγο και την μπάλα στον Νίκο Βαμβακούλα. Νίκος Βαμβακούλας, λοιπόν, περνάει δίπλα σου με καλό κοντρόλ. Μακρινή πάσα από Χειμωνέτο, κοντρολάρι και ο Νίκος παραμένει στο παιχνίδι. Νίκο εδώ. Θα το διορθώσω εγώ, είναι εδώ. Τις σχολείς μου. Είναι after 50. Ακριβώς. Ο Νίκος λοιπόν παραμένει και αυτό στο παιχνίδι. Ουσιαστικά σώζεις, η πρώτη επιλογή. Έχει αυτό τη σημασία της, έχει τη βαλιτά της. Είναι ο παίκτης ο οποίος σε έχρισε ουσιαστικά αρχηγός στην κίτρινη ομάδα. Νίκο. Είμαι υποχρεωμένος να σώσω κάποιον από τους πράσινους. Θα σώσω τον Μπό που κοιμόμαστε δίπλα και με προστατεύει το βράδυ γιατί έχει το όγκο γι' αυτά. Κάνει και καλή σκιά, Μπό. Μπό, συγχαρητήρια και εσύ παραμένεις στο παιχνίδι. Χαίρομαι πάρα. Περιμένουμε πολύ να ακούσουμε το δικό σου σκεπτικό και την επιλογή σου. Εγώ θα επιλέξω τον Νίκο. Πρώτον, γιατί με επέλεξε την προηγούμενη εβδομάδα και δεύτερον, γιατί πίστευε ότι τρώω μόνο κοτόπουλο, αλλά τρώω και φακές. Τρώω και φακές. Τώρα ξέρει. Όπως μοιράζεται το κοτόπουλο, θα μοιράζει και τις φακές. Είναι το λοιπόν, δικό σου. Οι επιλογές ξεκίνησαν με ανακάτεμα της τράπουλας. Οι δύο αρχηγοί επέλεξαν ο ένας τον άλλο. Ουσιαστικά ο Γιώργος επέλεξε τον Νίκο, αφού ο Νίκος τον είχε χρήσει αρχηγό. Επομένως, τώρα έχει ανακατευτεί λιγάκι η τράπουλα. Έχουμε έναν κίτρινο, τρεις πράσινους. Νίκο και εσύ παραμένεις στο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε τη δικιά σου επιλογή. Εντάξει, χρειαζόμαστε κορίτσια στην ομάδα, αρκετοί άντρες. Τα μπλερά φάμε τα μουστάκια μας. Η πρώτη από τη σειρά, η Μαρία. Η Μαρία. Μαρία, συγχαρητήρια, παραμένεις στο παιχνίδι. Ποιον ή ποια προστατεύεις να παραμένεις στο παιχνίδι και πες μας και γιατί. Ναι, είναι δύσκολη η θέση μου, γιατί έχει μείνει η Ιωάννα και ο Τρίφωνας, αλλά θα επιλέξω την Ιωάννα, γιατί είμαστε από την αρχή εδώ μαζί. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, όχι ότι δεν εκτιμώ τον Τρίφωνα εννοείται. Τον στήριξα μία φορά, αυτή τη φορά είμαι υποχρεωμένη να στηρίξω την Ιωάννα. Μάλιστα. Άρα έχουμε ένα παίκτη από τους πράσους, τον Τρίφωνα Σαμαρά, που έχει παραμείνει εκεί στην σειρά των παικτών. Και οι υπόλοιποι είναι όλοι κίτρινοι. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει τώρα η Ιωάννα. Επιλέγω να σώσω τον Μπάνο, τον αηδό της παρέας. Για να συνεχίσει να τραγουδάει τα πρωινά και να μας προσφέρει έτσι υπέροχα πρωινά, αλλά και να συνεχίσει γενικά να μας συντροφεύει. Πολύ ωραία. Τέσσερα άτομα και τώρα νομίζω η πιο δύσκολη επιλογή
Έρχεται στον πάνω Καλίδη, σαν καυτή πατάτα. Θα πρέπει να διαλέξεις έναν ή μία από τους τέσσερις. Οι υπόλοιποι τρεις θα αγωνιστούν για την παραμονή τους στο παιχνίδι. Οι τρεις είναι από την ομάδα σου και ο Τρίφωνας Σαμαράς από την πράσινη ομάδα, ο τελευταίος των Μοϊκανών από τους πράσινους που έχει μείνει. Υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγα Αγγελική χωρίς να το σκεφτώ, όμως τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Επειδή όμως η ομάδα χρειάζεται γυναίκες, θα πω την Βόντος. Η Εμιλία περνάει λοιπόν και αυτή δίπλα σας, παραμένει στο παιχνίδι. Και έχουμε την τελική τριάδα. Το μόνο που δεν κατάλαβα από την αιτιολόγησή σου είναι το υπό άλλες συνθήκες θα έσωσα την Αγγελική. Αυτό δεν κατάλαβα. Οφείλω να σε ρωτήσω να το διευκρινίσεις λιγάκι. Υπό άλλες συνθήκες θα έσωσα την Αγγελική. Αυτό δεν κατάλαβα. Είχαμε μια καλλιτεχνική διαμάχη. Μάλιστα. Για κάτι τραγούδια. Ποιος τραγουδάει καλύτερα. Ο μαέστρος δεν μοίρασε καλά το πρόγραμμα και είχαμε θέμα με κάποια τραγούδια που ήθελα να πω εγώ, αλλά τα έδωσε στην Αγγελική. Επειδή έκανα μια βόλτα από το ΚΑΜ, νομίζω δεν ήταν ακριβώς καλλιτεχνική, αλλά το αφήνω κάπου εδώ. Σέβομαι την τοποθέτησή σου και πλέον καταλήγουμε στην τριάδα των παιχτών που θα πρέπει να παλέψουν για την παραμονή του στο παιχνίδι. Αυτή είναι ο Τάσος, ο Τρίφωνας στη μέση, σε βάλαν στη μέση Τρίφωνα, και η Αγγελική Ηλιάδη.